Με πυρετόδη ρυθμού προχωρούν οι εργασίε στο φαράγγι του κοτσιφού στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι κλειστό από τα μέσα Μαρτίου λόγω τη μεγάλη κατολίστηση. Εξειδικευμένα συνεργεία εναερητών έχουν ήδη καθαρίσει το βουνό από επικίνδυνου βράχου και καλώ εχόντων των πραγμάτων αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία τον άλλο μήνα. Έχει ε, φτιαχτεί ο δρόμο και το τυχείο μέσα στο φαράγγι που τον στηρίζει ε, και πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν παραγγελθεί και τα περιμένουμε εντός των ημερών τα πλέγματα και τα εγκύρια προκειμένου να δέσουμε και με τα πλέγματα αυτά και τα εγκύρια το βουνό και να το δώσουμε μετά σε κυκλοφορία, θέλω να ελπίζω, μέσα στο Σεπτέμβριο. Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντο του Δήμου Αγίου Βασιλείου και τη Περιφέρεια Κρήτη για το κουρταλιώτικο φαράγγι, ώστε να αρχίσει να ελέγχεται και να προστατεύεται ο χώρο και το τοπίο. Συμφωνήσαμε για μια προγραμματική ποσού 117.000 ευρώ. η οποία έχει ιδιαίτερε δράσεις μέσα, έχει δράσεις καθαριότητας, έχει δράσεις φύλαξης, έχει δράσεις συντήρησης του φαραγγιού και δράσεις σήμανσης. Αυτά λοιπόν θα γίνουν άμεσα τώρα. Η προγραμματική πέρασε και από την Περιφερειακή Επιτροπή τη δική μας και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Είμαστε έτοιμοι στην ενεργοποίηση και περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το να συσταθεί ο φορέας, όπως και το φαράγγι της Αμαριάς, για να μπορούμε από του χρόνου να, ε, να υπάρχουν άνθρωποι φύλακε, να υπάρχουν άνθρωποι του δηλαδή εκεί, για να μπει σε μια διαφορετική ε, βάση προστασίας το κουρτάλιώτικο. Πρόκειται για ένα έργο επιτακτική ανάγκη, καθώ τα τελευταία χρόνια λόγω του υπερτούρισμού στην περιοχή δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα και συχνά επικίνδυνε για όλου συνθήκε. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος, έχουν παρατηρηθεί και ατυχήματα πολλά και θάνατος δυστυχώς και φωτιά στις αρχές του καλοκαιριού. Επομένως δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση.